Μου λέει το δικό μου το Skype. Βρε, όχι αυτό. Μαρμίτα Sports Skype. Μια χάπια θες εσύ να σε κάνει. Ναι. Όσο πιάνω το κατσοκομπανιέλα, σήκω. Όπα, ποιος μας καλεί. Νάτος. Πού είσαι. Βάλε γάρτας. Πού είσαι. Μας βρήκες ρε μαλάκα. Μπαλκόνι είσαι. Εδώ έχει 18 βαθμούς μαλάκα. Έχω κρυό. Τι κρυό, τι φοράς ρε μαλάκα. Αέρα θα έχει κάτω ρε. Βες. Βες το... Τι να δω ρε μαλάκα, σκοτάδι ρε. Βες λέει. Τι να δω. Τι. Κάτω μου τι δίνες, πού είναι κάτω. Εδώ είναι το πιτεντάζι από τα κούπι. Εδώ, τι είναι εδώ. Όχι ρε εδώ πέρα. Καλά. Καρτόφουλο όλα καλά. Τι έβγαλε όλα πάρα. Όλα καλά. Βλέπουμε μάτς, Manchester City Leicester, καλά. Πώς περνάς, έχεις παρέα. Παρέα λέει, κάθε μέρα έξω, όλη τη μέρα έξω. Τουρισμό έχει ρε οικό. Ορίστε. Τουρισμό έχει, έχει τουρισμό. Τουρισμό λίγο, λίγο ακόμα. Ακόμα λίγο. Βαράνε τα καλόνια. Όσο πάνε έρχονται, κάθε μέρα έρχονται τσάρτερ. Κάτσε να χαμηλώσουν όλη τη λόρα. Σου λείπει η μαρμίτα. Σαν να είμαστε μαζί είμαστε τώρα. Το ίδιο είναι ρε μαλάκα, άμα δεν μυρίζω το άρωμά σου. Είμαστε 1000 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Και όμως είναι η Στέλλα. Φόραξε η Στέλλα λίγο. Φόραξε λίγο τη Στέλλα, πάρε τη δόση μου. Δεν έρχεται, ντρέπεται. Είναι ντροπαλή. Μόνο η φαρμακοποιός μπορεί να έρθει. Αν δεν μυρίζεις το άρωμά του, τι εννοείς ακριβώς. Την άβρα του ρε παιδί. Α, όχι. Σαν το Παντελίδη ρε. Την άβρα ρε. Ε, μου λες. Έλα. Αυτός ο Σιώπης. Ναι. Σταμάτα ρε και τον πρωί, μην πεις τίποτα, ξέρω τι θα πεις. Λέγε. Άστο. Ναι, σε γραμμένο στη μουνάρα της Στέλλα, δεν θέλω να έρθει. Λέγε ρε μαλακά, τι έκανε ο Σιώπης, ποια τα έχει. Πες τα δω όλα. Όχι δεν λέω τίποτα. Αυτά είναι μυστικά τα επαγγέλματα. Αφού είπες τα μισά πες και τα άλλα μισά τώρα, εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Και το πρωί πάλι πήγε στο πισά, το σε λέω. Φαρμακοποιώ. Άσε, θέλω, θέλω. Γιατί κρύβεσαι εσύ Σιώπη. Δεν κρύβομαι ρε, και το βλέπεις. Έλα, τι πάω. Τι πάω και μαμά είσαι. Δεν μου λες, χωρίς κόσμο θα γίνει το τελικός. Ναι. Χωρίς κόσμο. Πού θα γίνει, στο ΆΚΑ τελικά. Στο ΆΚΑ χωρίς κόσμο, ναι. Ναι. Α, ωραία. Στο ΆΚΑ χωρίς κόσμο. Δηλαδή κάνω πάω 500 χιλιόμετρα να πάρει κύπελο και να φύγει. Έλα ρε μεγάλη. Μην είσαι τόσο σίγουρος γιατί και η ΆΚ είναι ταμπουρωμένη. Σιγά την ΆΚ να πούμε. Δεν τη φοβάσαι. Κάνω ομάδα. Την έχουμε 2 χρόνια για πλάκα. Λες. Δεν έβαζε κόκκινικά στο τζαμπά, θα το τρίμπαλο μέσα εκεί στην Αθήνα. Δεν θα φέρνει στο παλιά όπως έβαινε. Έλα ρε. Τι μου λες, τις δηλώσεις του Κυρσάβα τις άκουσες. Την άκουσα, ναι, την άκουσα, ναι. Τι μαλάκας είναι αυτός. Αυτός θα φέρει τρίμπαλο από τον Πάου και λέει καλύτερη επίθεση από τον Πάου. Άμυνα έχει ένα μαλάκα ή... Αυτός έκανε σαν το Βιερίδη και τρακάρα και το βάλε μόνοι του στο Σάββας, ο Σάββος ο Θεοδωρίδης ήταν γλιώδης από μικρός, γλίτσις. Σαλιάρης ήταν. Αυτό το γάβρο. Σαλιάρης ρε μαλάκα ήταν ο Θεοδωρίδης από μικρός. Σαλιάρης ήταν. Λοιπόν Αλέξανδρε. Μαλακίες. Έλα. Λέγει κανένα δυο μέρες εδώ, λέμε να σε κάνεις κανένα δυο ώρα την εβδομάδα να πούμε να κάνεις εκεί Skype, τα κάνεις. Θα κάνω ναι. Ωραία. Όταν είναι θα τα πούμε και θα ανακοινώσουμε στον κόσμο. 2 φορές την εβδομάδα θα κάνεις εκπομπή. Πώς περνάς ρε μαλάκα. Πες μου το. Δεν μου λες το σαντουιτσάκι που θα κλείσουμε διαφήμιση να πάω. Ορίστε. Εκείνο το σαντουιτσάκι. Πώς περνάς λέει το σαντουιτσάκι που είναι να κλείσουμε διαφήμιση να πάω. Δεν λέει να κάνει την πολύ ακριβά. Είπε λέει, είπε. Πολλά λεφτά είναι. Εσύ είπε. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Δεν έχει το Σάββατο το παιδί, με γραμματέα είναι σαν άνθρωπος είναι. Α, μάλιστα. Καλά. Αφού είναι αφεντικό και δουλεύει το πρώτο το βράδυ εκεί πέρα, φαντάζομαι τι γίνεται. Εντάξει. Αφεντικό και δουλεύει. Έτσι. Σαν τον άλλο, τον στο Γιώτη που είναι, είναι υπάλληλος, είναι εκείνος, είναι ο πατέρας του Γιάννης, εκείνος ο Γιάννης, ο πατέρας, ο φίλος του Γιώτη.
πώς περνάς. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί, τι κάνεις? Τώρα ξυπνάω, εξαρτάται, βάζω συμπνητήρι για τον πατέρα μου, το πηγαίνουμε κάτω στην πόλη, έχουμε κάτι δουλειές. Ναι. Θα πουλήσω το σπίτι τώρα. Θα πουλήσω το σπίτι. Εάν πουλήσεις το σπίτι, πού θα μείνεις εσύ? Θα πάρουμε στην πόλη ένα, στην πόλη, μέσα στην χώρα. Εδώ, μάλιστα. Είμαστε 10 χιλιόμετρα έξω, βλέπεις εδώ, απέναντι. Σκοτάδια είναι ρε μαλάκα, δεν βλέπουμε τίποτα. Μη σηκώνεσαι τζάμπα. Δεν πειράζει. Βλέπετε τίποτα? Έχει ένα ωραιότατο σκοτάδι με 4 φώτα εκεί, αυτό βλέπουμε. Ωραία, ευχαριστούμε για τη θέα, Ραλέκου. Φώτα τα βλέπεις? Ναι. Θα πουλήσει το σπίτι για πάρει άλλο? Μέσα στην πόλη. Εκεί θα μένεις? Εκεί θα μένω, ναι. Και γιατί ρε μαλάκα δεν πουλάς το σπίτι, να πάρεις εδώ έναν, άρχισε να είμαστε παρέα στην Κόσα? Σ' αρέσει? Μαλάκα, σπίτι έχω στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Κόσα να μείνω μόνιμα. Εδώ δεν μπορώ τη ζέστη εγώ. Τον κάψω, εδώ τον μπορώ. Εδώ έχει 7 μήνες καλοκαίρι έχει ρεσί. Πρώτη φορά βλέπω Μάιο να φοράνε μπουφάνι εδώ πέρα. Ναι. Ήδη έπρεπε να είχε ζεστάνει. Αγαμήθηκε ο καιρός τώρα. Εκεί στην ΚΟ τι είναι, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, τι είναι? Ολυμπιακή, αξίδες, Παναθηναϊκή, όλοι μαζί. Πάω και έχει λίγους, ε. Παοξίδες είναι όλοι από Βόρεια Ελλάδα. Είναι. Ο σύνδεσμος έχει στρατιωτικούς και ασφαλίτες και τέτοια, αστυνομικούς. Όλοι ρουφιάνοι δηλαδή, μάλιστα. Από τη Θεσσαλονίκη. Αστυνομική και ασφαλίτες. Όχι, κράτο, να το. Ο Χαλαμπίδης είναι εκεί. Αυτό είναι. Ο Χαλαμπίδης. Κάτσε να δω ρε μάλακα, μπαταρία. Ο Χαλαμπίδης είναι εκεί, λέω. Εδώ είναι, εδώ είναι, είναι. Χαιρετίσματα. Να, πες το λόγο να την κάμερα. Ραπτόπουλος είναι αυτός, όχι ο κόκκινος. Ο κόκκινος το μεσημέρι είναι. Τι φωνάζεις? Κόκκινος λέει ο άλλος, σε φωνάζει. Άμα πιει τρία τσίπουρα, τέσσερα τι θα λέει? Καλά είμαστε. Ανδρώνη θα φωνάζει. Κάτσε να πάω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ και έρχομαι από το ψυγείο, περίμενα. Κάτσε ρε μαλάκα, έρχομαι. Έρχομαι σε μισό από το δευτερόλεπτο. Φέρε και τη γάτα εδώ πέρα, πού είναι η γάτα? Έχει γάτα? Ναι, έχει μια φουντωτή γάτα εκεί πέρα, την είχα δει τη μέρα. Λατρεύω. Γατάρες. Είναι το τρελό ρε μαλάκα. Κάτσε το ρωτήσουμε πώς είναι οι γυναίκες στην ΚΟ. Κάτσε να μάθουμε. Τίποτα δεν είναι, δεν είναι. Έλα. Από φρύ και τσιγάρα από τους Πακιστανούς. Ωραία. Τα λαθρέα τα καπνίζεις εκεί τώρα, εντάξει. Στο λαό του ΠΑΟΚ τι... Στο λαό του ΠΑΟΚ τι έχεις να πεις? Το? Στο λαό του ΠΑΟΚ που σε βλέπει. Στο λαό του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι θα κάνουμε το ντάμπλ σίγουρα. Και ναι, πάμε για άλλα μετά, πάμε για μεγάλα πράγματα, σεντόνια του χρόνου και τέτοια. Σεντόνια? Τραγικής πατραγικής θα είναι τώρα σεντόνια, δεν ξέρω τι σεντόνια, θα γράφει την ούλια. Ο Μαρινάκης ετοιμάζει να σε συντρίψει του χρόνου, λέει. Και ο Μαρινάκης? Ναι. Ο Μαρινάκης θα πάρει την νόπια που πήρε την Νότιχα. Μου λες πώς πρέπει στη Σίτη, θα πάρει κανένα γκολ. Τίποτα, η Σίτη... Εγώ θέλω η Λίβερπουλ να το πάρει. Πολύ σκούρα. Πρέπει να έχουν πάει με τις βαλίκες εκεί κάποιες. Ναι. Ναι. Η Λέστερ την παίζει. Το δοκάρι, ναι. Ναι. Η Λέστερ την παίζει. Η Λέστερ παίζει την κόντρα επίδεση. Την παίζει γενικά, ναι. Την παίζει καλή ομάδα, δεν κάνουμε ένα πετάμα. Εκεί δεν μου λες τώρα, καμιά γκόμενα παίζει. Έχει κανένα ενδιαφέρον. Προς το παρόν πήρα και τσιγάρο βλέπω. Προς το παρόν έχω τη φαρμακοποιό εκεί πέρα, την πάρω το καλοκαίρι εδώ. Ποια φαρμακοποιητή, δικιά μας εδώ, πώς τη λένε, Όλγα. Ποια? Χρύσα. Χρύσα. Χρύσα τη λένε, ρε, Χρύσα. Καλό, καλό κομμενάκι είναι, καλό είναι. Πάω στην Κίνδυνη, τι είναι αυτός, το πίσω, ο γιγαντός όμως. Ο Κρισίνο, δεν τον Κρισίνο, όπως που μασάει. Ποιος Κρισίνο? Ο Κρισίνο, ρε. Ποιος Κρισίνο, ρε μαλάκα. Αλπίνο, ρε μαλάκα. Αλπίνο, μα από πίσω, ο Κρισίνο, ένας γίγαντας από πίσω. Κρυζίνο λέει τον... Μήπως λες τον το σκηνοθέτη? Πώς το πάμε ακόμα πιο πίσω που είναι εκεί που κάνεις εκεί πίσω με τον παππού? Αυτός ο Δήμετρος. Περνάς καλά μωρή κουφάλα.
Και αν πεθάνει και ο παπάς σου άλλα 4 εκατοστάρια το μήνα. Ζάχαρη. Μαλάκα ρε. Τι αφού πάρει παραπάνω από 4 εκατοστάρια. Εντάξει, θα τους άψουμε όλους ρε μαλάκα, θα πάρουμε παραπάνω λεφτά. Τι πράγμα ζε. Θα πάω μέσα λίγο στο σπίτι γιατί. Ναι. Πάω με το γολάβο. Λοιπόν, άντε, καλή ξεκούραση. Εντάξει. Τα λέμε. Κουράστε. Τι έπαθε κύριε. Τι έπαθε. Πού πας ρε μαλάκα. Κουνάει τον. Πού πας ρε μαλάκα. Όπα. Μπήκε μέσα. Πάω τα κάμερα. Κάση, κάση. Εντάξει. Κασκολάκι. Το τσιγάρο, τσιγάρο ρε πούστη. Ρολόι. Αυτό είναι. Εντάξει, ωραίος. Περνάει καλά, εγώ αυτό με ενδιαφέρει. Περνάει καλά.